Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στη Μακεδονία μας, στη Θράκη μας και στα νησιά μας. Καλημέρα σε όλη την Ομογένεια. 2-11-10-80-8-80 για όλα τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και για όλα τα email ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Και σήμερα μαζί. Και σήμερα ένα. Στον ελεύθερο αέρα των FM. Στους 90,1. Στο ισχυρότερο ραδιόφωνο. Με τη μεγαλύτερη διείσδυση στη χώρα. Καλημέρα στην Ομογένεια. Σε όλα τα αδέλφια μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού όπου μένουν και εργάζονται αδέλφια μας Έλληνες. Καλημέρα στην Κύπρο, στο υπέροχο νησί της Αφροδίτης. Κυρίες και κύριοι, οι Τούρκοι προκαλούν καθημερινά. Κάθε πρωί έχουμε πλήση εγκεφάλου. Έχουμε εισαγόμενη μέσω διαφόρων διάβλων προπαγάνδα. Το Αιγαίο ανήκει στην τουρκική επικράτεια. Ένα-ένα τα νησιά μας, όπως γράφουν οι Τούρκοι, τελούν υποπαράνομη ελληνική κατοχή. Η Κρήτη δεν είναι δική μας. Αμφισβητείτε. Είναι κατά το 1/3 δική μας ή κατά τα 2/3. Το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Τσιρώνης. Την Ήγορος Σκοπιανών και Τούρκων. Αγαθονήσει. Κατεχόμενο από τους Έλληνες. Καθημερινά φίλες φίλοι, πρωί και βράδυ, εδώ και χρόνια, τουρκική προπαγάνδα μέσω διαφόρων διάβλων. Το πρωί τα γη Περντογάν. Ρίξαμε τους γιαούριδες στη θάλασσα. Παντού. Στη Σμύρνη. Στον Εύξηνο. Τσαβούσογλου. Όλα δικά μας. Υπουργός Άμυνας. Δεν λέω ποτέ καλά το όνομά του. Θα σας σκίσουμε, θα σας ισοπεδώσουμε. Και κάθε βράδυ βλέπουμε να χάνει συνήθως η ελληνική ομάδα στο Survivor από την τουρκική, επειδή το επεισόδιο παίζεται και στην Τουρκία και πρέπει να βλέπουν οι Τούρκοι ότι κερδίζουν, γιατί εκεί έχει περισσότερες διαφημίσεις. Και στα κόμματα
Τσιρώνης, Κατρούγκαλος, Ρεπούση Φίλης, Γαβρόουλου και από εδώ Τατσόπουλη. Έχω κοντά σας σήμερα έναν φίλο μου, έναν εκλεκτό καλεσμένο, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πρώην Υπηρεσιακό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που έχει τελειώσει και τη νομική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πολλές άλλες σπουδές, τον κύριο Φραγκούλη Φράγκο, το στρατηγό Φράγκο. Για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, στα βόρεια σύνορα, για το αν πέφτει το φρόνημα, κυρίως της κοινωνίας, κυρίως του λαού, όταν ακούει τσιρώνει, να αγορεύει υπέρ των Σκοπιανών, των δικαίων της Μακεδονίας σε εισαγωγικά, Βόρειας ή όποιας θέλετε, και της Τουρκίας. Ναι, είναι αλήθεια, της Τουρκίας. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, στρατηγέ, και το πρώτο μου ερώτημα είναι ένα γενικό σχόλιο από σένα για αυτά που συμβαίνουν. Ούτε λίγο ούτε πολύ οι Τούρκοι προχωρούν και βαφτίζουν καθημερινά ένα νησί υπό παράνομη ελληνική κατοχή. Αγαθονήσει ή λένε ότι δεν ανήκει σε καμία ελληνική επικράτεια. Θα έλεγα ότι έχουν προχωρήσει με βήμα ταχύ σε έναν προεξυγχρονισμό της Λοζάνης, να το πω με τον όρο που τον είπε ο κύριος Τσίπρας όταν υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο Μαξίμου εδώ. Θέλω ένα γενικό σχόλιο από σένα, στρατηγέ. Πού πάει όλη η κατάσταση, πώς το βλέπεις το πράγμα? Γιώργο, εκείνο που προβληματίζει πιστεύω τον Έλληνα σήμερα είναι αν δίνεται η δυνατότητα στον Έλληνα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις οι οποίες καθημερινά έχουμε από πλευράς Τουρκίας, όταν τον έχουν διαλύσει ψυχικά, οικονομικά, με μια φοροεισπρακτική λογική που τον εξαφανίζει και η οποία είναι στοχευμένη κυρίως στη μεσαία τάξη για να μην υπάρχει, όταν προσπαθούν με αυτή την λογική, την επιδοματική πολιτική και όχι την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν ένα τέλμα, ένα χάος στην πατρίδα μας και στην οικονομία. Πώς αυτός ο Έλληνας θα έχει το κουράγιο να αντισταθεί στο καθημερινό, θα έλεγα, ανεξήγητο ξέπλυμα εγκεφάλου. Δεν είναι απλώς πλήσιμο εγκεφάλου, είναι ξέπλυμα εγκεφάλου. Να καταλάβει ότι είναι πλέον φόρου υποτελής σε αυτούς που διοικούν την πατρίδα του, και έρχεται και ένας άλλος ο οποίος είναι ισχυρός, είναι περιφερειακή δύναμη και επομένως πρέπει να υποκύψουμε. Τη μία αυτός που ανακάλυψε το νερό, ο Καματερός, τα Δωδεκάνησα, λάτρης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μετά ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος μας είπε με τα χιλιάδες μίλια που έχουν ακτογραμμεί οι Τούρκοι, έχουν παντού δικαιώματα. Άρα όχι συνδιαχείριση, έλεγχο του Αιγαίου και συνεκμετάλλευση, δεν την είπε, είπε συνδιαχείριση, που είναι το σημαντικότερο, είναι απώλεια κυριαρχίας. Άλλο συνεκμεταλλεύουμε κάτι που πιθανόν να έχουμε κοινά συμφέροντα και να απορρέει με μια λογική ότι πρέπει μαζί να δουλέψουμε. Άλλο και μοιραζόμαστε κάποια πράγματα. Άλλο μοιραζόμαστε και άλλο παίρνω εγώ τη συνδιαχείριση. Δηλαδή τι, φτάνει στον 25ο μεσημβρινό, χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, και για να το καταλάβει ο απλός ακροατής, όταν είμαι 25 μεσημβρινό, σκεφτείτε την Ίσο Θάσο, δηλαδή πέραν της Καβάλας, να κατεβαίνει ευθεία κάτω και να πιάνει τη μισή Κρήτη. Άρα αυτό τα οποία λένε
διότι και η Κρήτη, ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης τους ανήκει, έχει λογική κατά αυτούς. Δεν έχει λογική όμως κατά εμάς. Πολλοί εκθιάσανε τον Πρωθυπουργό της χώρας που την ημέρα της 25ης Μαρτίου πήγε στο Αγαθονήσι. Ναι, να πηγαίνουν όλοι και στο Αγαθονήσι και στη Λίμνο και παντού. Την ημέρα που εορτάζει όμως η πατρίδα, και εκεί θα πρέπει να είναι η πολιτική ηγεσία για να είναι γροθιά, λαός, πολιτική ηγεσία και ένοπλες δυνάμεις, αυτός πάντα ήταν απόν. Σε καμία στρατιωτική παρέλαση, σε καμία εκδήλωση εθνικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου δεν ήταν. Πάντα απήχε. Είναι σωστή η επισήμανση. Ο Τσίπρας απήχε όλων των κεντρικών εκδηλώσεων για εθνικές επαιτίους. Δηλώνει τακτικότατα άθεος και τακτικότητα απουσιάζει όταν πρόκειται για παρελάσεις ενόπλων δυνάμεων, όταν πρόκειται για εορτασμούς 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου. Είναι τέτοια πράγματα. Έχω και μια άλλη αίσθηση. Μήπως εκεί που νόμιζε ότι ήταν λαοπρόβλητος, ξαφνικά κατάλαβε ότι ο λαός πλέον δεν τον αντέχει άλλο και διαφεύγει και πάει σε νησιά των 30 κατοίκων με 50 βαστάζους δίπλα. Με 120 θέλετε να πείτε. Εντάξει, με αρκετές δημιουργίες αστυνομικών. Αυτό είναι ψαγμένο από μένα. Μεταφέρεται και μετακομίζει σε διάφορες περιοχές όταν πηγαίνει παρέα με 100 και πλέον αστυνομικούς. Κατόπιν τούτου αρχίζουμε και βλέπουμε τη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει. Καλεί εδώ ξαφνικά τον Ερντογάν, πέρυσι, το χειμώνα. Τον αφήνει και ρητορεύει εις βάρος της χώρας μας μέσα στο ίδιο το γραφείο του, στο Μαξίμου. Πάει, βλέπει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρόλο που εκεί ο πρόεδρος προσπάθησε να τα συμμαζέψει και εξακολουθητικά ακούμε έναν Ερντογάν να μας επιτίθεται μέσα στην πατρίδα μας. Ξεκινάει ο ίδιος να πάει στην Άγκυρα και στον αέρα επάνω του βάζει κατευθείαν θέμα για τους ότι θα επικηρύξει, λες και είμαστε στο Far West, θα επικηρύξει αυτούς τους 8 αξιωματικούς τους Τούρκους οι οποίοι έχουν διαφύγει και πιθανότατα διαβιούν εδώ στην Ελλάδα, αν διαβιούν. Είναι συμπεριφορά. Το αεροπλάνο δεν μπορεί, δεν έχει πιλότο να του πει γυρνά πίσω. Έχω έναν εγωισμό, έχω μια πατρίδα την οποία σήμερα μου την προσβάλλουν. Πάει και συζητάει. Κλείνεται σε ένα γραφείο μαζί του και εκεί αρχίζουν οι φόβοι μας. Μυστικές διαπραγματεύσεις με τις πρέσπες, κανένας να μην ξέρει τίποτα. Αν σχετά αν γνωρίζαμε όλοι το αποτέλεσμα, μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Ερντογάν. Και αρχίζουν μετά τα παπαγαλάκια, λαγούς θέλετε να τους πείτε. Ο ένας τον είπαμε καματερό. Τον άλλον τον αναφέρατε εσείς στον κύριο Τσιρόνι, τον αναλύσατε. Ευτυχώς που επάνω στην Έδεσα που πάτε, εκεί στη λίμνη του Οστρόβου, της Αρνήσης, έχει πολύ ωραία τσιρόνια. Δεν ξέρω αν τα έχετε υπόψη σας, αυτά τα στεγνώνουν και γίνεται ένας καταπληκτικός μεζές. Να τα ζητήσετε από τη σύζυγο. Ναι, αυτός δεν είναι μεζές, είναι δικηγόρος των Σκοπιανών και των Τούρκων. Και όχι μόνον. Με τον τρόπο που μιλάει είναι δικηγόρος. Και όχι μόνον. Ναι. Του απάντησε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Φλέκας χθες. Όσον αφορά το γεακό καθεστώς και γιατί είναι λάθος. Πέραν της πολιτικής δηλαδή, ότι τα Δωδεκάνησα όταν εχωρήθηκαν το 47 ομού μετά του συγκροτήματος του Καστελορίζου. Και πρέπει να γνωρίζει ο κύριος αυτός ότι η νήσο Στρογγύλη, που είναι το τελευταίο ακρότατο νησί του συμπλέγματος Καστελορίζου, είναι αυτό που μας συνδέει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Έχει μία σκιά όσο είναι η Πελοπόννησος. 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν δεν έχουμε το θάρρος και το κουράγιο να ανακήρυξουμε, διότι δεν έχει κανένα κάσους μπελεκή, ανακήρυξεις την αποκλειστική οικονομική ζώνη και από εκεί και πέρα αυτός που διαφωνεί σε πηγαίνει στο Διεθνές Δικαστήριο. Και τα βρίσκεται, αν μπορείς να τα βρεις. Ήδη σε παρακαλάει η Κύπρος, φτιάξτο, η Αίγυπτος, φτιάξτο. Οι Ιταλοί το δέχονται, διότι οι ίδιοι έχουν προσυπογράψει για την υφαλοκρηπίδα. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας τρομάζει? Και ποια η λογική του πρώην Υπουργού Εξωτερικών ότι θα κάνουμε τμηματική αναγνώριση χωρικών υδάτων και μόνο στο Ιόνιο? Ποιον φοβούνται? Φοβούνται το διεθνές δίκαιο? Τι φοβούνται? Ή είναι συνεννοημένοι? Εδώ είναι το χειρότερο. Είναι αυτό που λέγαμε περί της μυστικής διπλωματίας. Μήπως εδώ έχουμε να κάνουμε για εγκάθετους. Αυτές δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, γιατί είναι συναρμολόγηση πράξεων που στοιχειοθετούν κατά τη γνώμη μου εγκλήματα εσχά της προδοσίας. Δεν μπορεί να είναι τόσο αδαείς, ούτε τόσο παράλογοι, ούτε τόσο παράφρονες. Αυτά τα οποία συναρμολογούνται ως πράξη στρατηγέ
είναι εγκλήματα κατά του έθνους και της φυλής. Όταν αλλάζεις βιαίως την ελληνική κοινωνία, διώχνεις τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και λες ότι είναι εισαγόμενος πλούτος οι χιλιάδες Μπαγκλαντεσιανοί ή Αφγανοί, καλά να είναι οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις το DNA της φυλής, να αλλάξεις όλη την ελληνική κοινωνία και να φέρεις όλους τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες εδώ για να κάνουν τους Έλληνες. Να μου επιτρέψετε να πω στον υποψήφιο Αφγανό ότι δεν θα μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας εδώ, ούτε θα μας μιλάει ότι να μην είμαστε φασίστες και ρατσιστές, όταν εκεί στη χώρα του στο Αφγανιστάν η Μπούργα κυριαρχεί, οι Ταλιμπάν επιβάλλουν να μην πηγαίνουν οι γυναίκες στα σχολεία και η Σαρία, και έρχεται εδώ να μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Πού? Εδώ στο λίκνο της δημοκρατίας. Δεν το δεχόμαστε. Ούτε καμία κούνευα, η οποία πρόσφατα έχει αποκτήσει 5 σπίτια, και δεν ξέρω, αυτά είναι με την αποζημίωσή της, η Βουλγάρα, να μας εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι θα πάμε στις Βρυξέλλες. Έτσι θα διεκδικήσουμε τα δικιά μας. Με αυτούς, εάν νομίζουν λοιπόν ότι αυτοί εκπροσωπούν τον Έλληνα, απατώνται πλάνη νυχτρά. Και θα πω και κάτι άλλο. Είναι τρελό να λέμε ότι τα αυτονόητα είναι υποδιαπραγμάτευση. Θα πρέπει να μάθουν αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι στην εξουσία ή αναμένεται να αναλάβουν κάποιοι την εξουσία, ότι πρώτα πρέπει να φορέσεις τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, να υπερασπίζεσαι τα δικά σου δίκαια και μετά να μας το παίζεις εντός εισαγωγικών αντικειμενικός. Τι είδους αντικειμενικότητα είναι, κύριε Τσιρόνη, κύριε Κατρούγκαλε, όταν μας λες δεν έχεις δικαίωμα να λες το Βορειοϋπειρώτη και θα πρέπει να το λες Νότιο Αλβανό? Γιατί δηλαδή? Ποιος το επιβάλλει αυτό? Και γιατί θα πρέπει δηλαδή σε κάθε φορά να ρωτάμε πώς θα πρέπει να ονοματίζεται ένας Έλληνας και αν θα πρέπει να πάρουμε άδεια από το Σκοπιανό για να μπορούμε να εξαγάγουμε πλέον τα κρασιά, τα μακεδονικά, κύριε Μπουτάρη, καλημέρα σας, τα οποία παράγουν τα παιδιά σας, και να ή πάνε να μιλάμε για τους μακεδονομάχους ή αν θα πρέπει στα να σχολεία ο Παύλος Μελάς, ή σε κάποιο σύλλογο. Ο οποίος, για αυτούς που είναι αντιρρησία συνειδήσεως θα πω τώρα, ο Παύλος Μελάς ήταν γαμπρός πρωθυπουργού. Σωστά το λέω? Λοιπόν, ξέρετε τι νόμο καταθέτουν, κύριε Τράγκη? Το διάβασα στην Εστία. Ναι, το διάβασα στην Εστία. Λοιπόν, είναι τελείως τρελό όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας πούν ότι έχουν ένα νόμο για την στράτευση των Ελλήνων και οι ρυθμίσεις τους είναι προκλήσεις για τους αντιρρησίες συνειδήσεως. Δηλαδή, εξομοιώνουν τη θητεία του αντιρρησίας συνειδήσεως με αυτόν το Ελληνόπουλο το οποίο πάει και κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό. Στους 9 μήνες ο ένας, στους 9 μήνες ο άλλος. Και τι, αλλάξανε ακόμα και την επιτροπή Καλά, που θα το εξετάσει. Είναι ψηφοφυρικά όλα αυτά. Αυτό είναι κυνηγητό ψήφων την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κατάρρευση. Ναι. Οι ελληνοποιήσεις, η χορήγηση εκλογικών δικαιωμάτων, οι διευκολύνσεις διαφόρων τάξεων, είναι πραγματικά ψηφοθυρία. Είναι ψηφοθυρία. Ο κύριος Τσίπρας φοβάται ότι θα καταρρεύσει σε ισχνό, προφανώς ισχνό εκλογικό ποσοστό, και κάνει ό,τι μπορεί για να διευρύνει αυτή την εκλογική πλατφόρμα που θα πάει να τον ψηφίσει. Εγώ έχω μια αντίρρηση σε αυτό, Πάνο Γιώργο. Θα μου πείτε κάτι, στρατηγέ μου. Αγαπητέ φίλε μου, θέλω να μου πεις κάτι. Θεωρείς μετά από αυτή την κλιμάκωση προκλήσεων, εντάξει, έως ένα σημείο να δεχθώ ότι όλες αυτές οι εκρήξεις του Ερντογάν γίνονται για τις περιφερειακές εκλογές, για να ανεβάσει εκεί στην Τουρκία το εθνικό, το εθνικιστικό φρόνημα των Τούρκων και να πάρει τις περιφερειακές εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, πες μου κάτι, θεωρείς αναπόφευκτο έναν πόλεμο στο Αιγαίο, όπως πάντα πράγματα? Κάποια στιγμή δεν μπορεί, κάπου το ένα νησί είναι δικό τους, το άλλο νησί είναι δικό τους, το τρίτο νησί είναι δικό τους, να αναμένουμε ένα επεισόδιο? Να αναμένουμε, ή κάποιος από όλους αυτούς εδώ θα πάει στο τραπέζι μόνος του? Το τραγικό είναι μήπως πάει στο τραπέζι μόνος του. Όπως πήγαμε σε ένα τραπέζι χωρίς να, και επισπεύδαμε κιόλας, χωρίς να έχουμε καμία ουσιαστικά πίεση. Είναι το τραπέζι όπου αναγνωρίσαμε μακεδονικό έθνος, μακεδονική γλώσσα, μέσα στο χώρο του παραλόγου. Και με τη λογική ότι, ξέρετε, μας είπαν από το ΝΑΤΟ ότι αυτή η χώρα πρέπει να μπει στο στρατιωτικό σκέλος. Και ποιος απαγόρευσε να μπει αυτή η χώρα με το ως φυρόμ?
προ-Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν τα βρίσκουμε, αδερφέ. Ας μπουν έτσι. Δεν είμαστε εναντίον του να διαλυθεί αυτή η χώρα. Εάν με την ίδια λογική κάνουν μυστικές διαπραγματεύσεις και έχουν αποδεχθεί πράγματα, να ξέρουν τότε ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση τους και αυτό το οποίο φοβούνται θα γίνει. Τι φοβούνται, Σαλίε? Κάποια στιγμή θα πρέπει να απολογηθούν στον ελληνικό λαό και ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κάθε μέρα να λες και να σου ξεφεύγουν όχι απλώς θεωρίες, ουσιαστικά κουβέντες οι οποίες αλλοιώνουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν μπορεί να μιλάς για εξυγχρονισμό και να είσαι πρωθυπουργός. Οι συνθήκες δεν εξυγχρονίζονται. Αυτές είναι που καθορίζουν σύνορα. Αυτές είναι που καθορίζουν το καθεστώς της Θράκης, το καθεστώς των τριών μουσουλμανικών μειονοτήτων που ζουν στη Θράκη, που δεν πρέπει να υποχρεώνουμε Ρωμά και Πομάκους να μαθαίνουν τουρκικά, που θα πρέπει η ελληνική γλώσσα να είναι πρώτη γλώσσα, όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία, ακόμα και της Γερμανίας που είναι τα ελληνικά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε άλλο. Μαθαίνουν πρώτα την αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα και μετά ως δεύτερη γλώσσα είναι η ελληνική. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε εμάς επικρατεί η λογική του παραλόγου. Σε ίσο επίπεδο και μάλιστα με προτεραιότητα, αφού μπαίνουν πλέον με μπόνους στα ελληνικά πανεπιστήμια, και να λέω άλλος, και κάτι να λέγω με Μαρία και να μην λέγω με Αϊσέ, η κοπελίτσα από την Κομωτινή. Και όταν επισκεπτόμαστε τη Θράκη, πάμε και βλέπουμε και τους Έλληνες. Και μια και μιλάμε για τη Θράκη, κύριε Τράγκα, θα ήθελα να σας πω το εξής. Είχε κάνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού μια μελέτη πλήρη, ακόμα και με περιβαλλοντικά, να γίνει ένας κάθετος άξονας, ο οποίος να είναι μεταξύ Κομωτινής Αλεξανδρουπόλεως, από τον κόβο της Μέστης, και να πηγαίνει παράλληλα προς τα βουλγαρικά σύνορα. Με υπογειοποίηση κάτω από το δάσος της Δαδιάς, με ευαισθησία και που μειώνει κατά 60 χιλιόμετρα την απόσταση με το Τριεθνές. Και είναι και ο δρόμος των άργων αυτών, αν θέλετε, και είναι και ο δρόμος που θα μας συνδέσει με εναλλακτική λύση και με λιγότερα σύνορα από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Και θα αναπτύξει την περιοχή και θα τη σταθεροποιήσει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Με ό,τι καταλαβαίνουν. Εάν λοιπόν προχωρήσουν αυτά τα έργα, μιλήσουμε πλέον και για ένα πλωτό. Αυτή η τάφρος που έχει φτιαχτεί επάνω μπορεί να γίνει άνετα ένα πλωτό ποτάμι και να ανεβοκατεβαίνουν ποταμόπλια. Να μας συνδέσουν και με Ρότερνταμ και με Άμστερνταμ και με Αμβούργο. Και να ανέβουμε οικονομικά. Ας αφήσουν λοιπόν τους έρωτες με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για μένα, εγώ πάντα Σκόπια θα τα λέω, αλλά δεν έχει σημασία πώς το λέτε εσείς ή εγώ, πώς το αποδεχθήκα να το λένε αυτοί. Και έχει υπογραφεί. Φοβάστε ότι θα δυναμώσουν οι αλυτρωτικές επιχειρήσεις στο βορρά? Φοβάστε ότι θα έχουμε κλιμάκωση επιχειρήσεων από το ουράνιο τόξο? Ήδη ακούω ότι σε 500 χωριά μιλάνε την μακεδονική γλώσσα. Έτσι ακούω. Το γράψανε. Το είδα στο διαδίκτυο. Ναι. Τρελάθηκα. Υποστηρίζεται από πλευρά Σκοπίων. Επειδή έχω μεγαλώσει σε Αμήν, το Άγιο Παντελεήμονα, τα ξέρετε τα μέρη, πάνω από 10 χρόνια έχω ζήσει εκεί. Οι πιο, θα έλεγα, προβληματισμένοι Έλληνες και εθνικά συνειδητοποιημένοι είναι Δυτικομακεδόνες. Ή αυτοί που λένε δίγλωση. Είναι προσβολή για έναν Έλληνα, ο οποίος είναι δίγλωσος, διότι με την όσμωση την οποία είχαμε λόγω συνόρων και λόγω γυτνιάσεων και εμπορίου να μάθουν καμιά 200-300 λέξεις, γιατί αυτό είναι το ιδίωμα που μιλιέται εκεί, και ας μου επιτρέψει να πω ότι ο Μπαμπινιώτης το όρισε σωστά. Σερβοβουλγαρική διάλεκτος είναι η γλώσσα που μιλάνε τα Σκόπια και δεν είναι με τίποτα μακεδονική. Και ας αφήσουν το παραμύθι, γιατί έχω χθε και ευρωβουλευτή, τον κύριο Κούλογλου, να λέω το 77 παραχωρήθηκε η μακεδονική γλώσσα. Όχι, κύριε Κούλογλου. Τότε και η Κίνα και οι αραβικές χώρες και η πρώην Σοβιετική Ένωση αποδεχθήκανε οι γεωγραφικοί τόποι, λιμάνια, πόλεις, να μπουν με λατινική γραφή. Και δεν αποδεχθήκαμε καμιά γλώσσα μακεδονική. Ας αφήσουν λοιπόν το παραμύθι. Αυτοί το εκχωρήσανε, διότι ο άλλος υπάλληλος του Σόρος, ο κύριος Νίμιτς, έτσι ήθελε να καθορίσει. Και έτσι καθορίζεται. Και οπωσδήποτε έχουμε αλυτρωτισμό. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Νίμιτς είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σόρος, του Open Society. Είναι και δεν είναι μόνον. Και έχει και αρκετούς Έλληνες στο Open Society. Και στον και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη του συνεργαζόμενα με το Σόρος και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα η εξαδέλφη του κυρίου Μητσοτάκη είναι διευθύντρια του Open Society.
κάτω από τον κύριο Ζαβό, τον οποίον έχει παντρέψει ο κύριο Σόρος, παρουσία όλης της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη. Λοιπόν, ας μην αναφερθούμε για τα Ζαβά που γίνονται στη χώρα μας. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το σπίτι μας, να ενδιαφερθούμε για τα παιδιά μας, για την οικονομία μας, για το πώς θα αρχίσει η ανάπτυξη, για το πώς αυτό το 3,5% που λένε ότι θα πρέπει να έχουμε ως περίσσευμα είναι αδύνατον και είναι ένα ψεύδος ότι πραγματοποιείται, να σταματήσει η φορολογία του Έλληνα, να φύγει αυτό το 24% που είναι ως ΦΠΑ και αν έχουν το κουράγιο να μπουν δυναμικά και να πούν οι κύριοι, εμείς δεν μπορούμε έτσι. Δεν μπορεί η Βουλγαρία να έχει 10% εφορία και ο Έλληνας να πληρώνει 29% και 29% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Δεν μπορεί στη Βουλγαρία να μην είναι παραπάνω από 15% ΦΠΑ. Δεν μπορεί η Τουρκία στην εστίαση να έχει 0 ΦΠΑ. Και είδατε τι έγινε και με τους Ρώσους. Καταργήσανε και τα διαβατήρια και θα μας πάρουν όλο τον τουρισμό. Και οι Ρώσοι σήμερα, η τελευταία είδηση είναι ότι εκεί στο Ακουγιού, το Ακουγιού κύριε Τράγκα, το ξέρω, δεν είναι το λέω για εσάς. Είναι όπου θα γίνει το πυρηνικό εργοστάσιο από τους Ρώσους. Εκεί στο Ακουγιού, λοιπόν, το οποίο είναι απέναντι στην Κύπρο. Μεγάλη επένδυση. Θα γίνει μια μεγάλη ναυτική βάση των Ρώσων. Με το πρόσχημα ότι θα είναι διευκόλυνση για τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου που θα πρέπει να κάνουν. Το ακούει η πρεσβεία. Μια και το ακούω συχνά να το λέτε κι εσείς. Γιατί παραδίπλα είναι και το Ιντσιρλίκ. Η στρατιωτική βάση. Η αεροναυτική στρατιωτική που θα βάση. Θα έκλεινε τόσες φορές, αλλά δεν έκλεισε ποτέ. Μάλιστα. Δεν λέγανε θα την κλείσουνε. Τολμάνε. Οι Τούρκοι. Τολμάνε. Να σας ρωτήσω, στρατηγέ, πώς σας φάνηκε ότι ένας αλεξιπτωτιστής που έπεφτε και τραγουδούσε το Μακεδονία Ξακουστή, ένα δίμετρο παλικάρι από την Κρήτη, τιμωρήθηκε και μάλιστα τον έδιωξε ο σημερινός αρχηγός στρατού, του αφήρασαν την πουλάδα και μετά από επέμβαση του κυρίου Αποστολάκη ξαναπήρε την πουλάδα και τέτοια. Για δώστε με ένα σχόλιο, γιατί αυτό το παλικάρι δίμετρο έπεσε από τον ουρανό τραγουδώντας, έβγαλε μια selfie, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Πώς σας φάνηκε? Επειδή μέχρι και την ημέρα της αποστρατείας μου ήμουν ενεργή αλεξιπτωτιστής, πρέπει να έχει μεγάλο, δεν θα πω τα μεγάλα γκάτς, αλλά πρέπει να έχει μεγάλη δύναμη ψυχική αυτό το παλικάρι, την ώρα που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι αν θα ανοίξει το αλεξιπτωτό, πού θα πάει να προσγειωθεί, πώς θα γίνει να μην μπλέξει με άλλον αλεξιπτωτιστή, πώς να αντιμετωπίσει ένα πιθανό πουρο όταν δεν ανοίγει έτσι το αλεξίπτωτο. Αυτό είχε το κουράγιο να λέει βλέπω τώρα τα χώματα τα ιερά και τραγουδάω το Μακεδονία Ξακουστή. Η πρόταση δική μου τότε ήταν κύριε, εάν και καλά νομίζετε ότι πρέπει να τιμωρηθεί γιατί δεν τηρήσει τους λόγους ασφαλείας, ναι θα το τιμωρήσετε. Δώστε όμως και εφημομνία. Εμείς λέγαμε στον στρατό, μα είσαι ωραίος, πάρε εσύ 10 μέρες κράτηση και πάρε και 20 μέρες τιμητική. Έτσι τιμωρείται το φρόνημα στις ειδικές δυνάμεις. Αυτή είναι η λογική. Και 20 πήγαινε, άδεια, πήγαινε, πήγε, ναι. Έφυγες. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει και πώς πρέπει να, κατά την άποψή μου, να διηγείται ένας στέλεχος, ένας μικρός νεαρός. Και μια και είπαμε για τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία η άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού των ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσουμε τα υφιστάμενα οπλικά συστήματα να εξακολουθήσουν να είναι ενεργά και να μην είναι καθυλωμένα πλοία, αεροσκάφη και άλλα οπλικά συστήματα στο έδαφος. Χρειάζεται η βοήθεια και ενίσχυση του λειτουργικού προϋπολογισμού ενός δις. Εδώ είναι το μνημόνιο. Έτσι. Ποιο μνημόνιο, κύριε Τράγκα, χρωστάμε 323 δις, αντί να μειωθεί, παραπάνω, ανέβηκε κατά 40. Παραπάνω. Ανέβηκε. Λοιπόν, ναι. Και αν είσαι 350, κάτω 351, αλλά να έχεις ενόπλες δυνάμεις. Διότι κανένα open society, κανένα forum που υποστηρίζει τους αντιληστές της συνειδήσεως, δεν θα έρθει να σε ενισχύσει όταν απειλείσαι ευθέως από την Τουρκία. Και η καλύτερη σου δύναμη είναι η αποτροπή. Με ρωτήσατε προηγουμένως, δεν απέφυγα την να σας απαντήσω, αν είναι πιθανό να έχουμε μια γενική σύραξη ή ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Αυτό μπορεί ανα πάσα στιγμή να γίνει. Ανά πάσα στιγμή, όλα αυτά τα παλικάρια τα οποία είναι στον αέρα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μπορεί δηλαδή να έχουμε μια κατάρριψη αεροσκάφους, μπορεί κάτι άλλο να συμβεί στη θάλασσα ή ακόμα και στον Εύρο. Και επειδή είδα ότι κάποιος εδώ πέρα αλλάζει και τον νόμο και θέλει να βάλει δημοτικούς συμβούλους γιατί μάλλον δεν βρίσκει υποψηφίους να υπηρετούν στο σπίτι τους με τον καινούριο νόμο, θα του έλεγα να πάει, επειδή δεν πήγε ποτέ, σας το λέω υπεύθυνα. Ήταν ορδινάτσα
στο γραφείο του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ το 2004. Δεν κοιμήθηκε ποτέ στο στρατόπεδο. Αν ξέρετε για ποιον μιλάμε και με καταλαβαίνετε. Αν θέλετε το πείτε. Μα για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Στο ναυτικό ήταν. Αρχηγός τότε του ΓΕΘΑ ήταν ναυτικός. Πείτε λοιπόν, μου κάτι. Πήγε κάτι. Ποτέ να φυλάξει στον Εύρο ενέδρα υπό το μηδέν με υγρασία, να είναι στα 20 μέτρα από το ποτάμι, να μην ξέρει τι του έρχεται, να παγώνει, να λιώνει και αυτόν να τον εξομοιώνει με τον διτηρησία συνειδήσεως ή με το δημοτικό σύμβουλο που πρέπει να είναι στο σπίτι του? Είναι λογικές αυτές? Για ποιο στρατόπι μιλάμε? Και μετά να μας βγάζουν ότι θα κάνουν, λέει, και νομικά συμβούλια, παράπλευρη δηλαδή ηγεσία και κατάργηση της πειθαρχίας και της ιεραρχίας. Δηλαδή να έρχεται ένας και να σε ελέγχει, είσαι αντιστράτηγος με χίλιες δυο ευθύνες και να σου λέει, ξέρεις, γιατί εγκάλεσες τον τάδε. Κομισάριος θα είναι. Κομισάριος, ναι. Κομισάριος σύστημα φέρνουν. Έχουμε καθεστώ Τσαουσέσκου. Τι Τσαουσέσκου, το ξεπεράσαμε. Μαδούρο. Μαδούρος είναι λάτρης. Εκεί πάμε. Το έχουμε για πρότυπο. Μαδουροποίηση της χώρας γίνεται. Όταν σε πάει στην φτωχοποίηση για να δημιουργήσει οπαδούς και να έχει άνθρωπους που θα ζουν με επιδόματα, τότε έχουμε μαδουροποίηση. Ναι, αλλά έχει και καλές σχέσεις ο άνθρωπος με τους ομίλους, με τους επιχειρηματίες. Εδώ είναι το ξύμορο. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, λέτε ότι θέλει να δημιουργήσει μια φαβελοποίηση για να έχει ψήφους, μια φτωχοποίηση, αλλά ταυτόχρονα ο άνθρωπος έχει μεγάλες οικογένειες, δισεκατομμυριούχους μαζί του. Μήπως και αυτοί θα ωφεληθούν από την φαβελοποίηση? Θα έχουν πολύ φθηνά μεροκάματα και θα κερδίζουν περισσότερα, λέω εγώ. Φαίνεται τα έχουν βρει όλοι με τους Γερμανούς, φαίνεται τότε. Καταρχήν η χώρα έχει κατακτηθεί από τους Γερμανούς. Όχι τότε που ήρθε το Ράιχ εδώ, το Τρίτο Ράιχ, τώρα το Δέλτα μας έχει κατακτήσει. Για να ανασάνουμε θα πρέπει να πάρουμε άδεια από την κυρία Μέρκελ ή από τις Βρυξέλλες. Για να ψηφίσουμε νόμο θα πρέπει να τον εγκρίνουν πρώτα αυτοί. Το βλέπουν καθημερινά οι Έλληνες τώρα με την υποτιθέμενη αλλαγή του νόμου Κατσέλη για την πρώτη κατοικία. Πείτε μου κάτι, τι ατμόσφαιρα επικρατεί επάνω στα χωριά σας? Επειδή είστε βόρειος, εγώ πηγαίνω στην Έδεσα λόγω πεθεράς. Βλέπω εκείνη την περιοχή, εκείνη την Μπέλα δηλαδή, περνάω και από Βέρεια καμιά φορά, από Αλεξάνδρεια αλλά και από Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα είναι ότι εσείς είστε βόρειος. Ποια είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί? Είναι πράγματι ηφαίστειο εκεί ο κόσμος? Αυτά που βλέπω δηλαδή στα ρεπορτάζ, στα βίντεο, που και εγώ τα πιστεύω ότι πάνω από τη Λάρισα δηλαδή θα κυνηγηθούν πάρα πολύ. Ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, όχι μόνο καταδίκη και δικαιοσύνη. Δηλαδή να μην σταματήσει στην κάλπη, να πάει και στη δικαιοσύνη το θέμα κάποια στιγμή. Εσείς τι βλέπετε πάνω? Μια και θέσατε το θέμα της δικαιοσύνης, εγώ θα πω ότι όχι απλώς τους πονάει, τους πληγώνει, τους οργίζει η συμφωνία των Πρεσπών, της Λίμνης, τους οργίζει κάτι άλλο. Η παντελής εγκατάλειψη της υπαίθρου από το αθηναϊκό, όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί, κέντρο εξουσίας. Χωρίς επενδύσεις, χωρίς βοήθεια στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος πλέον πληρώνει τεράστια ποσά, είτε για φάρμακα, γεωργικά φάρμακα, είτε για λιπάσματα, είτε ακριβό πετρέλαιο. Ξέρετε πόσο έχει το πετρέλαιο στην Τουρκία, κύριε Τράγκα? 0,65 το λίτρο έχει η σούπερ βενζίνη και το πετρέλαιο είναι 0,50. Πώς θα βγούμε ανταγωνιστικά στα γεωργικά προϊόντα? 0,35 οι φίλοι μας οι Ρώσοι, 0,35 έχουν πουλήσει το αέριο, το φυσικό αέριο, το λίτρο. Εμείς πληρώνουμε 0,85. Αντιλαμβάνονται αυτοί που έχουν υπογράψει συμβάσεις με το φίλο μας τον Πούτιν ότι θα πρέπει κάτι να του πούνε για το μυστικό? Ποιος έκανε τη σύμβαση και γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό φυσικό αέριο? Και πώς θα είναι ανταγωνιστική η όποια βιοτεχνία ή βιομηχανία με αυτή τη λογική? Πείτε μου κάτι, πώς τον βλέπετε το Μητσοτάκη, αυτά που λέει δηλαδή? Όλοι από τα έργα τους θα κρυθούν. Και ο πιθανός επόμενος πρωθυπουργός θα πρέπει να εστιαστεί στην καθημερινότητα του Έλληνα, διότι όλο αυτό το διάστημα, για να τον παραπλανήσουν, του μιλούγανε για μια διαπραγμάτευση που δεν έγινε ποτέ, όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Για να τον παραπλανήσουν, να του αλλάξουν την οπτική και το φόκους, ώστε να μην ασχολείται με την καθημερινότητα του, η οποία είναι τυραννική και βασανιστική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει λύση στα θέματα επιβίωσης
του Έλληνα και πώς θα ανοίξει δουλειές για να έρθουν πίσω τα Ελληνόπουλα. Εάν αυτό το πράγμα δεν γίνει ο αντικειμενικός στόχος, διότι μια ισχυρή οικονομία θα δώσει και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Θα έχουμε και την αποτροπή. Θα έχουμε και αυτό που πρέπει να έχουμε. Ήδη δεν έχουμε στρατεύσιμους, δεν θα έχουμε εφεδρεία. Εάν γίνει κάτι, λείπουν 600.000 Ελληνόπουλα. Ποιος θα στρατευτεί, ο αντιρρησίας συνειδήσεως ή ο δημοτικός σύμβουλος που θα είναι στο σπίτι, ή αυτός που ήταν ορδινάτσα? Με ποια λογική λοιπόν αντιμετωπίζουν ακόμα και το εθνικό πρόβλημα ή το πρόβλημα ασφαλείας και αμήνης της χώρας? Όλα αυτά που κάνει ο Τσίπρας κατά της εκκλησίας, του θρησκεύματος, της άμυνας της χώρας, της υλοποίησης του μνημονίου, που κάνει, υλοποιεί το μνημόνιο και ταυτόχρονα επιφέρει καταστροφές στο σύνολο της χώρας. Αυτό τουλάχιστον αντλώ εγώ. Εσείς πείτε μου, είναι ιδεολογία, είναι ιδεολειψία ή είναι κατά τη γνώμη σας και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, είναι καθοδήγηση, είναι αν θέλετε συμβόλαιο, να το πω έτσι χοντρά δηλαδή. Γιατί αυτά τα πράγματα έχουν μια συνοχή, μια αλληλουχία. Δεν μπορεί ας πούμε να βγάζεις την ιστορία από τα βιβλία των παιδιών στην τρίτη γυμνασίου και στην τρίτη λυκείου. Δεν μπορεί να απαλείψει τους περσικούς πολέμους, δεν μπορεί να βγάζει τους αρχαίους συγγραφείς, δεν μπορεί να βγαίνουν τόσο πολύ για να μιλάνε υπέρ των Τούρκων και να συνηγορούν σε θέσεις τους. Δεν μπορεί να αναγνωρίζει ξαφνικά και χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα ερήμη του λαού τα Σκόπια ως μοναδική Μακεδονία σε παγκόσμια κλίμακα. Εσείς πώς το βλέπετε, στρατηγέ? Πέραν το ότι έχω την αίσθηση ότι το μυαλό τους είναι πλήθη και κέραμη ατάκτως ηρημένη, και ότι κάθε μέρα είναι απόψε αυτοσχεδιάζουμε, διότι βλέπετε πετάνε κάτι, παίρνουν μετά την αντίδραση της κοινής γνώμης και αρχίζουν και κάνουν τροποποιήσεις. Που σημαίνει ότι μακάρι να είχαν κάποιο σχέδιο, έστω και καταστροφικό, ώστε να το αντιμετωπίζαμε. Διότι καθημερινά ευνηδιάζουν με πράγματα τα οποία δεν ήταν ποτέ στην επικαιρότητα ή ποτέ δεν απασχολούν τον Έλληνα. Έχω εγώ πρόβλημα δηλαδή από ποιον θα πληρωθεί ο ιερέας του χωριού με το τριμμένο ράσο, εάν θα είναι επίδομα ή αν θα είναι μισθός, αφού πάλι το κράτος θα το πληρώσει. Δηλαδή εδώ είναι τελείως... Αν θα είναι το δημόσιο ταμείο ή, θα... ναι. ή αν θα είναι από ειδικό λογαριασμό, από ειδικό με κωδικό. Τι αλλάζει δηλαδή? Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και ποια είναι και η αντίδραση όμως της Εκκλησίας? Εκεί τίθεται σοβαρότατο το θέμα της ιεραρχίας της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση του άρθρου 3 και γιατί δεχθήκανε αγόγιστα να φύγει το ανεξιθρησκεία. Το ανεξιθρησκεία τι σημαίνει? Ο καθένας μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Κανένας δεν τον εμποδίζει. Εξάλλου λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εγώ είμαι άθεος. Και να μπει η ουδετεροθρησκεία. Και είναι ο πρώτος κυβερνήτης άθεος 15 αιώνες μετά τον Ιουλιανό Παραβάτη. Δεν είχαμε κανέναν άλλον. Τουλάχιστον δημόσια να το δηλώνει. Ως εκ τούτου η λογική του συνταυτίζομαι και στέλνω ένα μπόλαρι με ένα σφέτσα να πάνε να μιλήσουν, να αλλάξουν τον αλυτρωτισμό από τα ελληνικά βιβλία, αυτό δεν το καταλαβαίνω, αφού στο άρθρο 36 του Συντάγματος των Σκοπίων και στον πρόλογο δεν έχει απαλληφθεί το Ίλιντεν, δεν έχει απαλληφθεί το Ασνόφ, δεν έχει απαλληφθεί τίποτα από αυτά τα οποία λέγανε για τον αλυτρωτισμό, το ουράνιο τόξο έχει ξεσπαθώσει, ξεσαλώσαν τελείως και μιλάνε για 500 χωριά, ακόμα και στα όποια χωριά λένε ότι έχουν οπαδούς, η πλειοψηφία τους είναι αντίθετη με αυτούς. Μιλάνε για 20 και 30 άτομα, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι πέφτει χρήμα από την άλλη μεριά. Δεν το κάνει κανένα συνειδητά, έτσι δεν είναι, κύριε Βοσκόπουλε? Και Σιδηρόπουλε. Περίεργα και σκοτεινά πράγματα. Περίεργα σίγουρα. Το σκοτεινά θέλω να το αποφύγω, διότι ξέρετε, αυτοί δεν έχουν άλλη λογική. Αμέσως θα σε χαρακτηρίσουν γραφικό, φασίστα, ακροδεξιό. Μάθαμε τώρα δηλαδή εθνίκια. Έχουμε και τον άλλον που παίρνει και υψηλό αμισθό, τον πρώην σερβιτόρο, και είναι και σύμβουλος πρωθυπουργού. Και εμείς είμαστε ένα ετερόκλητο πλήθος, οι οποίοι βγήκαμε και είπαμε: ρε παιδιά, θέλετε να κάνετε κάποια διαπραγμάτευση? Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Να έχετε στη φαράτρα σας όπλα. Ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει σε εθνικές μειοδοσίες. Αυτό τους είπαν οι Έλληνες σε όλα τα συλλαλητήρια. Και προχθές με την 25η Μαρτίου ήταν ένα πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο του απανταχού ελληνισμού συλλαλητήριο για το θέμα της Μακεδονίας. Δεν τραγούδησαν οι Έλληνες το «Μακεδονία εξακουστεί» έτσι τυχαία.
και κράτησαν και επίπεδο, διότι αυτοί στις 28 Οκτωβρίου του 2011 ήταν οι πρώτοι εγκάθετοι οι οποίοι διέλυσαν την παρέλαση. Και θέλετε να σας πω και κάτι πράγματα, κύριε Τράγκα. Το 2007 και το 2008 200 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε στα Σκόπια, υπογράψαν έγγραφο και υποστηρίξανε να πάρουν σκέτο το όνομα Μακεδονία. Το ίδιο έκανε και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Σκέτο Μακεδονία. Και πολλοί από αυτούς ήταν που διαδηλώσαν. Μεταξύ αυτών είναι και ο νυν Υπουργός Οικονομικών, με τα τέλεια ελληνικά του κύριο Τσακαλώτος, ο τροσκιστής, ο άλλος ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου, διαδήλωνε. Ναι, αλλά με τα λεφτά έχουν καλή σχέση. Είδατε εσείς κανέναν ο οποίος δεν αγαπάει τη δεξιά τσέπη? Γιατί ακούω τροτσκιστές, σταλινιστές, ιστορίες. Είδατε κανέναν αριστερό? Αλλά με τα λεφτά και τα μεγάλα συμφέροντα έχουν άριστη σχέση. Τύπης αριστερό, τύπης αριστερό. Είδατε κανέναν να είναι φτωχός? Εσείς θα απολυτευτείτε, θα κατέβετε σε εκλογές ή θα μείνετε? Εγώ είπα κάτι ένας άλλο. Ένας στρατηγός που λέει ελεύθερη τη γνώμη του, ελεύθερα τη γνώμη του. Μ' αρέσει να λέω ελεύθερη τη γνώμη μου, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε και έξω. Με μία λογική όμως. Ένα κατελάχιστον, αυτόν τον οποίο μπορείς να πεις ελεύθερα, να μπει σε μία γραμμή, σε μία τάξη. Εάν αυτό το κατελάχιστο δεν μπορείς να το πετύχεις, καλύτερα να παρακαλάς τον Γιώργο του Τράγκα να κατεβάσει και αυτό σε ένα κόμμα και να ξεκινήσετε μαζί, που ξέρω ότι δεν θα το κάνει. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε γερός που ήρθατε εδώ και μας τάπατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, όπως και τους ακροατάς σας. Και να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και με κουράγιο και ψηλά το κεφάλι και με φρόνημα. Κυρίες, κύριοι, ήταν ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος, φίλος που ήρθε εδώ στην εκπομπή να πει ελεύθερα την άποψή του. Πάω σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday.